Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε στην εξαποστάσεως εκπαίδευση με την πλατφόρμα WebEx να βγάλουμε έξω έναν μαθητή. Να τον απομονώσουμε. Γιατί όμως χρειάζεται αυτή η δυνατότητα? Για να το δούμε. Ας υποθέσουμε ότι έχω μία τηλεδιάσκεψη όπου κάποιος θέλει να μπει. Όταν υπάρχει τηλεδιάσκεψη και κάποιος θέλει να μπει μέσα στο δωμάτιο, τον έχουμε να περιμένει έξω στο λόμπι. Είναι κάποιος κύριος που λέγεται κλόνος. Κλόνος είναι εγώ. Έχω φτιάξει λογαριασμό. Έχω κατεβάσει το πρόγραμμα το WebEx στο κινητό μου και θέλω να μπω με όποιο όνομα θέλω. Όπως ξέρετε, αν ξέρετε, όταν θα στείλουμε εμείς ειδοποίηση στους μαθητές να μπουν μέσω του URL που θα τους στείλουμε, μέσω του συνδέσμου δηλαδή που θα τους στείλουμε, αυτοί μπορούν να μπουν, αφού θα έχουν το σύνδεσμο, μπορούν να μπουν και ο καθηγητής θα τους κάνει αποδοχή. Με αυτό όμως το σύστημα μπορεί να μπει ο οποιοδήποτε που έχει το σύνδεσμο. Απλώς να βάλει ένα όνομα, όποιο θέλει αυτός, και απλώς να βάλει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αληθοφανή. Προσέξτε τι εννοώ με τη λέξη αληθοφανή. Να είναι δηλαδή μια σειρά από γράμματα, ένα παπάκι, μια άλλη σειρά από γράμματα και μια τελεία με άλλα δύο γράμματα, .com, .gr, κάτι τέτοιο. Δηλαδή κάποια αληθοφανή διεύθυνση, η οποία μπορεί να μην υπάρχει καθόλου. Δεν θα υπάρχει καθόλου. Και άρα με το όνομα που έχει πληκτρολογήσει, το κλόνος που έχω βάλει εγώ, μία αληθοφανή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ, μπορώ να μπω. Δεν μπορώ να μπω ακριβώς, μπορώ να περιμένω έξω από το δωμάτιο. Πάω εγώ λοιπόν και του κάνω αποδοχή. Δεν ξέρω ποιος είναι, ή ξέρω ποιος είναι, ή φαίνεται ότι είναι κάποιος, ας πούμε, γνωστός μου, ή φαίνεται ότι είναι κάποιος μαθητής μου, γιατί το έχω στείλει στους μαθητές μου. Αλλά μπορεί να το πάρει το link και οποιοδήποτε άλλος. Του κάνω λοιπόν αποδοχή. Κάνοντας το αποδοχή, πρέπει να ξέρετε ότι μπορώ να του κλείσω το μικρόφωνο, αλλά επειδή είναι δίπλα μου, κάνει μικροφωνισμούς. Αυτά είναι άλλα προβλήματα. Βοηθιά μας, θα αντιμετωπίσουμε πολλά τέτοια. Μπορώ να του κλείσω λοιπόν το μικρόφωνο ή να τους πω, παιδιά, κλείστε τα μικρόφωνα. Το κλείσα. Το κλείσα το μικρόφωνο, αλλά γίνεται με... Λοιπόν, καλύτερα που έγινε και αυτό το ατύχημα, γιατί φαίνεται το τι έχει να γίνει. Λοιπόν, τους λέω λοιπόν, απενεργοποιήστε τα μικρόφωνα σας. Θα δίνω εγώ την άδεια μέσω chat που θα μου λέει κάποιος ότι θέλω να μιλήσω, δάσκαλε, ή θα σηκώνει το χέρι του. Όταν όμως δεν μπορεί να το κλείσει, γιατί μπορεί και να μην το κλείσει για λόγους που δεν ξέρει και πώς κλείνει, του το κλείνει ο δάσκαλος. Πατάει εδώ το κουμπάκι, εδώ λέει ότι είναι ενεργοποιημένο το chat, και όταν πάει εδώ μπορεί να το κλείσει. Τον έχω κάνει τώρα, τον έχω κάνει mute, να τον κάνω σε unmute. Λοιπόν, πατάμε δεξί κλικ και επιλέγουμε την επιλογή Move to Lobby. Μας κάνει μια επαλήθευση το σύστημα ότι θες να τον βάλεις στο lobby, και λέω ναι. Και ξαφνικά τον έβαλα στο lobby και τον έχω μονίμως αποκλεισμένο. Και αν κάτσει καλά και με την τιμωρία του, την οποία την έχω κάνει ωραία απομάκρυση, 10 λεπτή απομάκρυση, μετά του κάνω επανεισδοχή, τον ξαναβάζουμε μέσα, τον προσθέτουμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Μάλλον δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από αυτό και πρέπει να το έχουμε στα υπόψη, αλλιώς να μειώσουμε τις πιθανότητες να γίνει το μάθημα Luna Park. Πρέπει να κάνουμε πολλές
Το πολλές, πάρτε το, δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε πολλές δοκιμαστικές εκπομπές. Σίγουρα όμως όλοι πρέπει να κάνουν κάποια δοκιμαστική εκπομπή για να δουν τα μικρόφωνα, τις κάμερες, πώς ενεργοποιούνται κλπ. Έχουμε ήδη βάλει βίντεο πώς απενεργοποιούνται οι κάμερες των μαθητών. Αυτό εγώ το θεωρώ εκ των ονού κάνευ και το λέω με το χέρι στην καρδιά και βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Το συνιστώ να το κάνετε κι εσείς, αλλιώς δεν θα μπορέσει να γίνει μάθημα. Λοιπόν, το κλώνω λοιπόν δεξί κλικ, move to lobby. Yes, και βρήκε στο lobby εν αναμονή και δεν τον βάζω καθόλου στη συνεδρία. Αυτό μπορώ να κάνω, δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω κάτι καλύτερο σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλή σας μέρα.